σβήξουμε, να σβήξουμε το κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σβήξουμε. Ψήφισμα της τοπικής κοινότητας Φουρνής. Ο νομός Λασιθίου, ο Άγιος Νικόλαος είναι υποδιωγμόν. Μέσα στη γενικότερη κρίση και την παρακμή, η περιοχή μας πληρώνει το πιο μεγάλο τίμημα για τις άφρονες και επικίνδυνες πολιτικές που ακολουθήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Οι πολίτες του Μεραμπέλου αισθάνονται ότι είναι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Εύκολα θύματα μιας ανερμάτιστης πολιτικής, αδιέξοδης πολιτικής, τις οποίες τα επίχειρα πέφτουν επί το κεφαλό μας. Συνεχώς βρισκόμαστε σε αγωνία, σε ανασφάλεια, να μην χάσουμε τα ελάχιστα που έχουμε σε σχέση με άλλα μέρη και στο τέλος θα είμαστε και ευτυχείς αν καταρρεμηθούν ψίχουλα από τη μεγαλύτερη πίτα σε επίπεδο χώρας και νησιού μας. Τους είναι αδιανόητο να μετρήσουν και να καταγράψουν την κατανομή έργων, ιδρυμάτων, σχολείων, μονάδων, πανεπιστημίων σε επίπεδο Κρήτης. Όλα να συγκεντρωθούν εκεί που υπάρχουν πολιτικοί μεσάζοντες. Όλα λοιπόν και σήμερα κανονίζονται από πολιτικά τζάκια και ρουσβέτια. Ερωτώ την αγάπη σας, προσέξτε το αυτό, εδώ προσέξτε το. Ερωτώ την αγάπη σας, έχουμε ισχυρή πολιτική εκπροσώπηση, πού είναι, ποιος αναπέμπει τη φωνή μας, το δίκιο μας και τη διαμαρτυρία μας στο κράτος, ποιος διεκδικεί για μας και τα παιδιά μας. Λοιπόν, κάποιοι θέλουν να βλέπουν ένα λαό με χέρια υψωμένα, όχι για να αγωνίζεται, μα για να ζητιανεύει μια σακούλα πορτοκάλια. Κάποιοι μας θέλουν με σκυμμένα τα κεφάλια να γερνάμε ηττημένοι, επιστρατευμένοι. Εμείς σήμερα από τον Άγιο Νικόλαο τους δείχνουμε μια άλλη επιστράτευση. Μια επιστράτευση από τα κάτω, μια λαϊκή επιστράτευση από ένα λαό που διψάει για δικαιοσύνη και προκοπή. Ένα λαό που πασχίζει να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα ώστε τα παιδιά του να στεριώσουν εδώ και όχι να ξενιτεύονται. Σε μια πόλη καλύτερη. Και όχι σε μια πόλη που παρακμάζει, που γεμίζει φόβο, ναρκωτικά και μιζέρια. Χάρη σε εσάς, χάρη στον παλμό που μας δίνουν για τα παιδιά του Λυκείου και του Γυμνασίου και φυσικά του ΤΕΗ. Χάρη σε εσάς την παρουσία σας σήμερα, η πόλη αυτή μπορεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Στη συστράτευση λοιπόν και στον κοινό αγώνα πρέπει να καθορίζουμε ποιος είναι ο εχθρός. Ποιο πολεμάμε ρε παιδιά. Για να δούμε. Ποιος θεσμοθέτησε τον Καλλικράτη σε αυτοδιοίκηση, σε υγεία και σε παιδεία. Ποιος ιδιωτικοποιεί και ξεπουλά δημόσια περιουσία. Ποιος υποχρηματοδοτεί τους δήμους, τα δημόσια έργα, τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Ποιος έφερε μνημόνια διαρκείας, φόρους, λιτότητα, ανεργία, χαράτσια, κατασχέσεις. Γιατί οι υπηρεσίες απομακρύνονται από τον πολίτη και γίνονται όλο ένα και πιο δυσπρόσιτες, πιο ακριβές και πιο υποβαθμισμένες. Γιατί η χωροταξία θυμάται το Μεραμπέλο μόνο για τις φυλακές και για τις κομματερές. Γιατί παραμένει ανολοκλήρωτο το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με προσωπικό που δεν επαρκεί και λήψεις υλικών που προκαλούν κινδύνους. Θα πρέπει να τους στείλουμε επιτέλους μετά από τόσα χρόνια που μας κοροϊδεύαν, μας δούλευαν, μας απαξίωναν και μας θεωρούσαν τα καλά παιδιά.
Είμαστε καλά παιδιά. Αλλά έφτασε η ώρα που ο κόμπος έφτασε στο φτένι. Δεν μπορούμε σαν λασιθιώτες, σαν μεραμπελιώτες να ανταπεξέρχομαι σε διπλούς διωγμούς. Ο ένας διωγμός είναι τα μνημόνια. Ο ένας διωγμός είναι ότι μας παίρνουν τη ζωή μας σιγά σιγά. Και ο άλλος διωγμός είναι ότι θέλουν να μας αναγκάσουν να λιώσουμε τα παιδιά μας, τη νεολαία μας, μετανάστες. Δεν θα τους περάσει. Βλέπουν τα πάντα μόνο σε επίπεδο αριθμούς, χωρίς να κοιτάζουν τον άνθρωπο. Θέλουν να υποβαθμίσουν το διαλυνάκιο νοσοκομείο Νεάπολης με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν τα κληροδοτήματα και το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο είναι ένα μοναδικό αναπτυξιακό έργο όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή του Μεραμπέλου, αλλά και για όλη την Κρήτη. Το όραμα που είχαν για την Νεάπολη οι ευεργέτες του νοσοκομείου που άφησαν αυτά τα τεράστια κληροδοτήματα προς εκμετάλλευση καταστρέφεται από κάποιους ανεγκέφαλους που το τελευταίο για το οποίο νοιάζονται είναι η πρόοδο και το καλό της περιοχής μας. Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που επιφέρει αυτή θα απολέσει την οικονομικά πλεονασματική λειτουργία του, την περιουσία μέσω 7 κληροδοτημάτων του και τα ετήσια εισοδήματα από την περιουσία αυτή. Το νοσοκομείο, το μόνο της χώρας που μπορεί να χρηματοδοτεί τις υπηρεσίες του, έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες δημιουργία κέντρου αποκατάστασης 40 κλινών σε οικόπεδο από δωρεά, το μοναδικό δημόσιο στην περιφέρεια Κρήτης, ενταγμένο ήδη στην υπηρεσιακή συμφωνία του Υπουργείου Υγείας για το ΕΣΠΑ. Όλες οι σχολές διοίκησης και οικονομίας των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οργανώνονται πλέον σε δύο τομείς. Τον τομέα διοίκησης επιχειρήσεων και τον τομέα λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Στο παράρτημα του Αγίου Νικολάου υπάρχουν σήμερα δύο τμήματα που ανήκουν στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης. Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2003, και το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, που ιδρύθηκε το 2009. Και τα δύο τμήματα λειτουργούν μέχρι και σήμερα άριστα σε εξαιρετικές και σύγχρονες κτηριακές υποδομές που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο του Αγίου Νικολάου και έχουν πλήρως εξοπλιστεί αποτελώντας στολίδι για τον τόπο μας. Τα δύο τμήματα έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης του Αγίου Νικολάου και της ευρύτερης περιοχής. Χαιρετίζω τη μεγαλειώδη συγκέντρωσή σας. Ευρίσκομαι εδώ μαζί σας για να ενώσω τη φωνή μου με τη δική σας για την αδικία που υφίσταται η περιοχή σας. Ο Δήμος του Αγίου Νικολάου είναι άπολη, ολόκληρος ο νομός Λασιθίου. Για αυτή τη λαϊλασία που δεν έχει όρια, δεν έχει υπάρξει προηγούμενο. Αντί να σκύψουν πάνω στα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από την εγκατάλειψη όλα αυτά τα χρόνια, από την έλλειψη προγραμματισμού, ισοπεδώνουν στην κυριολεξία και τις ελάχιστες υποδομές που έχουν απομείνει. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την οργή, το θυμό και την αγανάκτησή μας για αυτή την πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης που διαλύει, συρρυκνώνει και υποβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας τις οποίες οφείλει να παρέχει σε αυτό το ύψιστο αγαθό μια ευγνωμούμενη πολιτεία.